Παρένθεση με είδηση από το πολιτικό ρεπορτάζ. Παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νόδε Ηρακλείου, με φόντο βέβαια και την κάθοδο του Πρωθυπουργού στις 8 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο για την έναρξη των εργασιών στο αεροδρόμιο Καστελίου. Εκεί βρίσκεται Γιώτα Αρχοντάκη, συνάδελφος. Γιώτα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως ακριβώς είπες, απόψε πραγματοποιείται η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για την Νόδε Ηρακλείου και όπως αναφέρουν και τα γαλάζια στελέχη, πρόκειται για την μεγαλύτερη εκδήλωση που έχει πραγματοποιηθεί εδώ στο Ηράκλειο μετά και την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές. Από νωρίς το απόγευμα έχουν αρχίσει φίλοι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στελέχη του κόμματος να καταφθάνουν εδώ στις Μαλάβες και όπως βλέπουμε και πίσω το κέντρο. Η αίθουσα είναι κατάμεστη από κόσμο. Η εκδήλωση έχει ήδη ξεκινήσει και για να σου μεταφέρω και το κλίμα, Νίκο, μπορούμε να πούμε ότι επικρατεί μία νότα αισιοδοξίας εδώ ανάμεσα στα στελέχη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την πορεία του κόμματος από την ημέρα που εξελέγει για το τιμόνι της χώρας μέχρι και αυτή τη στιγμή. Φυσικά όλα αυτά και αυτή η εκδήλωση έχει στο επίκεντρο την Κρήτη και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Δίπλα μου έχω τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης και να κάνουμε την αρχή με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νησιού μας, το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου, για το οποίο θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8 Φεβρουαρίου, εγκαινιάζοντας έτσι τις εργασίες για αυτό. Ναι, μετά από δεκαετίες ξεκινά αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη, για την Ανατολική Κρήτη, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καστελίου. Νομίζω ότι θα αλλάξει το χάρτη στην ευρύτερη περιοχή, θα δώσει ποιότητα στον τουρισμό και θα καταστήσει το Ηράκλειο κέντρο διαμετακομιστικό για άλλους προορισμούς στη Μέση Ανατολή και στην Ασία. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Επιτέλους αυτό το έργο έχει ξεμπλοκάρει, άρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε ένα διεθνές αεροδρόμιο όπως αξίζει στην Κρήτη. Αναφορικά με τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, θα έχουμε κάποιες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό όταν έρθει? Έχει γίνει πολύ σοβαρή μελέτη, το ξέρω γιατί επισκέφτηκα και τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Κεφαλογιάννη που έχουν την ευθύνη του συντονισμού όλων των θεμάτων τα οποία είναι προς επίλυση για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που είναι ο βόρειος οδικός άξονας. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα πολλές φορές λόγω της ιδιότητάς μου ως Ευρωβουλευτής. Νομίζω ότι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχει τόσο μεγάλο αναπτυξιακό έλλειμμα στους οδικούς άξονες είναι η Κρήτη. Και η χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου για την Κρήτη δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει μόνο με πόρους από το νησί μας. Βεβαίως οι τουρίστες είναι πολλοί και μπορούν να πληρώνουν για να γίνει αυτό το μεγάλο έργο, αλλά από ό,τι φαίνεται η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση είναι άλλοι οδικοί άξονες στην Ελλάδα και κυρίως η Αττική Οδός, με επέκταση της σύμβασής της να χρηματοδοτήσει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Από τη στιγμή λοιπόν που οι μελέτες θα είναι έτοιμες και η χρηματοδότηση εξασφαλισμένη από εθνικούς πόρους και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσα σε λίγα χρόνια, στην ερχόμενη τετραετία, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε αυτά τα δύο μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία έχουν μείνει πίσω εδώ και πολλές δεκαετίες. Κύριε Κεφαλογιάννη, είναι μια ευκαιρία αναπτυξιακή το νησί μας. Ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος από το στούντιο εδώ στην Κρήτη TV. Ναι, σας ακούω κύριε Παναγιωτόπουλο. Θέλω να σας ρωτήσω, βέβαια, το βλέμμα είναι στραμμένο στην κάθοδο του Πρωθυπουργού στις 8 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στις τουρκικές προκλήσεις. Υπήρξε μια παρέμβασή σας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφορικά με τις τουρκικές προκλήσεις. Έχει υπάρξει κάποια απάντηση? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι είχα την τιμή να προεδρεύω αυτή τη Επιτροπή για 5 χρόνια και είχα πολλές φορές την ευκαιρία να συναντήσω τον κύριο Ερντογκάν στην Άγκυρα, όπου πήγαινα για να προεδρεύσω αυτή τη Επιτροπή. Είναι μια επιτροπή στην οποία μετέχουν 80 Ευρωπαίοι και Τούρκοι βουλευτές, 40 Τούρκοι και 40 Ευρωπαίοι βουλευτές. Σε αυτή την επιτροπή για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν οι χάρτες διεκδίκησης της Τουρκίας. Βεβαίως πήραν την απάντηση η οποία έπρεπε να πάρθει. Σε όλες τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζεται αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας
και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στις παράνομες γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, τις απειλές για γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, υπερτής πάνω από τα νησιά μας, το κάζους μπέλι για τα 6 μίλια τα οποία με βάση το διεθνές δίκαιο μπορούν και πρέπει να οδηγηθούν στα 12, με τα προβλήματα που έχουμε στον εναέριο μας χώρο, όλες αυτές οι προκλήσεις Τουρκίας καταδικάζονται. Δυστυχώς η Τουρκία δεν είναι ένας παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, φέρεται ως ταραξίας. Εμείς με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ελληνική κυβέρνηση με τις πρωτοβουλίες της και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με πολλές και σημαντικές επαφές που έχει κάνει και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στο πρόσφατο ταξίδι του τώρα στην Γαλλία. Με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και με τον δυναμισμό που έχει η χώρα μας, μια αναπτυγμένη χώρα ανάμεσα στις 30 πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, με μεγάλη στρατιωτική ισχύ, θέτουμε τα θέματα και ζητούμε από την Τουρκία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για αυτά που εκκρεμούν. Και αυτό που έχει αποφασίσει το θέμα της οριοθέτησης οφαλοκρηπίδας. Η ελληνική κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν την διπλωματική οδό. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν κάνει βήμα πίσω από τη ρητορική προκλήσεων που έχει υιοθετήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και πατώντας πάνω στο μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει με την Λιβύη, είναι έτοιμος να υπογράψει ένα παρόμοιο μνημόνιο και με την Τινησία. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε. Κοιτάξτε, εάν η Τουρκία έχει αντικριστές ακτές και θαλάζια σύνορα με την Τινησία, τότε μπορεί να έχει με την Γερλανδία, μπορεί να έχει με την Αργεντινή. Αυτό αγγίζει τα όρια της σφεδρότητας και της γελιότητας. Αυτό που έχει σημασία είναι να πριτανεύσει η λογική του δικαίου της θαλάσσης. Η μόνη χώρα η οποία δεν το έχει επικυρώσει και δεν αποδέχεται τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης είναι η Τουρκία. Οι άλλες χώρες που δεν το έχουν προσυπογράψει ακόμα αποδέχονται τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης και το θεωρούν και εκτιμένο διεθνές, διότι 146 χώρες έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό πρέπει η Τουρκία να σεβαστεί και αν έχει οποιοδήποτε παράπονο, γιατί δεν την βοηθάει η γεωγραφική της θέση ή το νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδος ή η νησιωτική δυνατότητα που δίνει για μεγάλη αποκλειστική οικονομική ζώνη η Κύπρος, τότε έχει κάθε δυνατότητα να προσφύγει η ίδια με συγκυποσχετικό και με την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία βεβαίως δεν αναγνωρίζει, αλλά και με την Ελλάδα στα θέματα που εκκρεμούν, που είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα, στο Διεθνές Δικαστήριο ή σε όποιο άλλο δικαιοδοτικό όργανο να επιλύσει αυτό το θέμα. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με διάλογο, πρέπει να γίνουν με ειρηνικές διαδικασίες και όχι με απειλές και λιονταρισμούς. Μάλιστα. Γιατί δεν παίρνουν βεβαίως στην Ελλάδα που είναι μια ισχυρή χώρα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω, Γιώτα Αρχοντάκη, αν θες να προσθέσεις κάτι. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Εδώ η βραδιά συνεχίζεται. Νίκο, όπως βλέπεις και πίσω μας, ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει ανέβει στο βήμα και ξεκινάει αυτή τη στιγμή την ομιλία του. Οπότε όλα τα βλέμματα είναι καρφωμένα σε αυτόν. Βέβαια. Γιώτα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κεφαλογιάννη.